Καλημέρα σε όλους, καλώς ήρθατε στο κανάλι των The North East Rhombus. Στο σημερινό επεισόδιο θα μιλήσουμε για στρατιωτικά άρβυλα και μη άρβυλα, τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα ανάλογα με το είδος και τις διαφορές στην τιμή. Όλη η συζήτηση θα βασιστεί πάνω στα άρβυλα που έχω επιλέξει να αγοράσω και έχω χρησιμοποιήσει τα τελευταία χρόνια. Πάμε να ξεκινήσουμε. Ξεκινώντας από αριστερά προς τα δεξιά, με την οικονομικότερη επιλογή, έχουμε το ελληνικό αεροπέλμα Ντουέτο. Το γνωρίζουν οι περισσότεροι στις ένοπλες δυνάμεις και στα σώματα ασφαλείας. Είναι μια οικονομική επιλογή για κάποιον που θέλει να αντικαταστήσει το χορηγούμενο ελληνικό άρβυλο σε κάτι πιο ελαφρύ και πιο άνετο για καθημερινή χρήση. Το Ντουέτο συμβαδίζει με τα προβλεπόμενα πρότυπα και είναι η πιο safe επιλογή για νέους οπλίτες θητείας. Βγαίνει σε διάφορες εκδόσεις, όπως για παράδειγμα αυτή εδώ με επένδυση για τους χειμερινούς μήνες. Ένα άρβυλο, όπως είπαμε, για καθημερινή χρήση, απλό και λειτουργικό. Προχωράμε στο επόμενο άρβυλο, το οποίο αν και συμβαδίζει με τα προβλεπόμενα όσο αφορά το ύψος και το χρώμα, εδώ οι επιδόσεις ξεφεύγουν. Το Oakley Light Azolt 2 είναι ένα πανήλαφρο άρβυλο, ίσως το πιο ελαφρύ στην κατηγορία του, ζυγίζει 390 γραμμάρια με μια πολύ ανθεκτική κατασκευή για το πόσο ελαφρύ είναι. Κατασκευασμένο από δέρμα και κορτούρα, άνετη σόλα EVA με λαστιχένια επίστρωση στο κάτω μέρος και τρύπες αποστράγγιση στο πλάι. Το Oakley είναι ένα καλοκαιρινό άρβυλο με βάρος και άνεση αθλητικού, στεγνώνει πολύ γρήγορα αν βραχεί και είναι ιδανικό για αθλητικές μέσα σε εισαγωγικά δραστηριότητες όπως διέλευση στίβου μάχης, μπεργκινάδες, τρέξιμο με παραλλαγή και ό,τι άλλο μπορεί να συναντήσετε σε ένα σχολείο ειδικών δυνάμεων. Στην ίδια κατηγορία και τα πολυσυζητημένα Lalo Rapid Azolt με χαμηλό βάρος και ένα πιο εξυζητημένο σύστημα αποστράγγισης από τη σόλα του παπουτσιού. Μετά από 2 χρόνια χρήσης, τα μειονεκτήματα που εντόπισα είναι τα εξής. Η γλώσσα του παπουτσιού είναι ενοχλητική και την έκοψα μαζί με το σύστημα ταχείας των κορδονιών. Η σόλα του παπουτσιού φαγώνεται πολύ εύκολα και το ιδιαίτερο σχήμα της, αν και άνετο, μπορεί να επιφέρει αστάθεια, ειδικά με μεγάλο φόρτο στην πλάτη. Και τέλος, η σόλα δεν ενδείκνυται για fast rope. Προσωπικά θα επέλεγα τα Oakley μεταξύ των δύο, είναι πιο ελαφρύ, αρκετά πιο σταθερό και πιο οικονομικό. Τα Lalo Rapid Azolt κοστίζουν 190 ευρώ, ενώ το Oakley μπορείτε να το βρείτε σε κάποια site του εξωτερικού, εντός Ευρώπης, περίπου στα 100 ευρώ. Προχωράμε στο αγαπημένο μου με διαφορά καλοκαιρινό ημιάρβυλο, το Salomon Speed Azolt. Πιο ελαφρύ ακόμη και από τα Oakley, με βάρος λίγο πάνω από τα 300 γραμμάρια, απίστευτη πρόσφυση σε όλα τα τερέν με αυτό το επιθετικό προφίλ της όλας, ανθεκτικό λεπτό κορδόνι με σύστημα ταχείας που κρύβεται μέσα στη γλώσσα, κάτι που σου επιτρέπει να βάζεις και να βγάζεις το παπούτσι σε δευτερόλεπτα και ιδιαίτερα άνετο στο πίσω μέρος χωρίς καμία πίεση στον αχίλιο τένοντα. Όπως βλέπετε, το συγκεκριμένο ζευγάρι έχει φτάσει στο τέλος της ζωής του και εννοείται θα το αντικαταστήσω με ένα ίδιο καινούριο ζευγάρι. Η τιμή του Speed Azolt και πιο συγκεκριμένα του νέου μοντέλου Speed Azolt 2 είναι στα 150 ευρώ. Το επόμενο που θα δούμε δεν είναι καν ημιάρβυλο, είναι το Salomon ROG 2 GTX, Gore-Tex δηλαδή. Ζυγίζει σχεδόν το ίδιο με το Speed Azolt, προσφέρει όμως λίγο καλύτερη προστασία μπροστά στα δάχτυλα, υποστήριξη στη φτέρνα, έχει σόλα με μεγαλύτερο βάθος και είναι Gore-Tex, κάτι το οποίο έχει και τα θετικά του, αλλά και τα αρνητικά του. Ένα άλλο θετικό είναι και η τιμή του, που είναι χαμηλότερη αυτή του Speed Azolt και είναι περίπου στα 115 ευρώ. Αν έχετε τη δυνατότητα να φοράτε χαμηλά παπούτσια στην υπηρεσία, τέτοιου είδους πεζοπορικά παπούτσια είναι μια πολύ καλή επιλογή, όπως και παπούτσια τύπου Approach, όπως τα Scarpa Mojito Trail GTX ή τα La Sportiva TX5. Ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουν πολλοί είναι αδυναμία και αστάθεια στους αστραγάλους και όταν τα κιλά στην πλάτη ξεπερνούν τα 20 κιλά, το πρόβλημα μεγενθύνεται. Κάτι που σίγουρα αποκλείει παπούτσια όπως το Speed Azolt και το ROG 2. Θα πρέπει να πάτε σε ένα καλό ημιάρβυλο ορειβατικού τύπου, όπως θα δούμε και αργότερα. Αν όμως δεν έχετε πρόβλημα με τους αστραγάλους, τότε τέτοιου είδους παπούτσια προσφέρουν πολλά πλεονεκτήματα, όπως είναι η ταχύτητα και η άνεση. Πάμε τώρα να δούμε κάτι πιο στιβαρό. Οι αρβίλες Belleville 790α, μια σταθερή αξία, πολύ ποιοτικές, βαριές βέβαια, περίπου το ίδιο βάρος με τις ελληνικές, αλλά με αρκετά πλεονεκτήματα όπως είναι το Bez Derma Castori που κρατάει το πόδι σχετικά δροσερό το καλοκαίρι, μιας και το μαύρο χρώμα του ελληνικού αρβίλου απορροφά την ακτινοβολία του ήλιου πολύ περισσότερο. Vibram Sola και αδιάβροχη επένδυση Gore-Tex. Ένα άρβυλο που μπορεί να φορεθεί άνοιξη, καλοκαίρι και φθινόπωρο. Το συγκεκριμένο άρβυλο που βλέπετε είναι μεταχειρισμένο από το eBay περίπου στα 100 ευρώ.
Προχωράμε τώρα σε κάτι πιο σύγχρονο, το Salivary Base, ένα ορειβατικό μποτάκι που μπορεί άνετα να φορηθεί σε στρατιωτικό περιβάλλον, με πολλά πλεονεκτήματα όμως που δεν μπορείς να τα βρεις σε κατεξοχήν στρατιωτικά άρβυλα. Ένα μποτάκι που διαπρέπει σε αλπικό τερέν και στη διάσχεση χιονοσκεπών περιοχών, είναι ημιάκαμπτο, συμβατό με semi-fast κραμπών, απίστευτη πρόσφυση σε κακοτράχαλο έδαφος με την πολύ άγρια σόλα από τη Vibram. Προσαρμοσμένη εφαρμογή με κορδόνι που φτάνει μέχρι μπροστά, οπότε μπορείς να το σφίξεις σε όλο το μήκος του πέλματος μέχρι και τα δάχτυλα. Σύστημα 3F με σειρματόσχηνο που ασφαλίζει σταθερά το πόδι και flex επένδυση στη φτέρνα που βοηθάει πολύ στην κατάβαση. Τα ίδια περίπου ισχύουν και για το Saleva Alp Trainer Mid, το οποίο βέβαια είναι πιο ελαφρύ για πιο συμβατική χρήση, αν θέλετε κάτι πιο απλό. Το μόνο παράπονο που έχω με τα Saleva, κάτι το οποίο μπορεί να οφείλεται και στην κακή συντήρηση από μεριάς μου, είναι η μεμβράνια διαβροχοποίησης, μιας και μετά από πολλές ώρες πεζοπορία στο χιόνι, περνάει νερό, κυρίως στο σημείο πάνω από τα δάχτυλα. Η επόμενη αγορά για χειμερινό τεχνικό άρβυλο θα είναι κάτι σε La Sportiva Caracorum Evo GTX ή κάτι σε σκάρπα. Τα Salivary Base κοστίζουν περίπου 250 με 270 ευρώ, ενώ το Alp Trainer Mid περίπου στα 200 ευρώ. Τέλος, άλλο ένα ποιοτικό άρβυλο για γενική χρήση και περιστασιακή χειμερινή χρήση είναι το ισπανικό Bestart Gredos. Πολύ ποιοτικό, κατασκευάζεται στην Ισπανία, κλασικός σχεδιασμός με μονοκόμματη κατασκευή χωρίς ραφές, χοντρό ποιοτικό δέρμα και λεπτομέρεια στην κατασκευή. Γενικά, ένα ποιοτικό άρβυλο που θα κρατήσει χρόνια στην τιμή περίπου στα 150 ευρώ. Αυτές ήταν κάποιες από τις επιλογές που έχω κάνει όσον αφορά τα στρατιωτικά άρβυλα και μη άρβυλα τον τελευταίο καιρό. Ένα καλό άρβυλο που δεν ανέφερα είναι το Lova, το οποίο δεν το προτιμώ προσωπικά γιατί μου γλιστράει αρκετά σε διάφορες περιστάσεις. Γενικά, προσπαθώ να βρίσκω λύσεις και έξω από τα συνηθισμένα, όπως για παράδειγμα με τα ορειβατικά. Και σας προτείνω να κάνετε και εσείς το ίδιο. Αυτό ήταν το σημερινό επεισόδιο. Ελπίζω να σας βοήθησε στην επιλογή ενός παπουτσιού για στρατιωτική χρήση. Μέχρι την επόμενη φορά, καλή σας μέρα!